Καλά, θα πρέπει να το καρνιβαλίσουν. Τι να κάνουμε, εάν αυτό λοιπόν μια εκπομπή ωραία, μεγάλη τηλεθέαση όπω ο κ. Ραπτόπουλο. Το Τζαρθά, το Σακελάριο, το Τζέρι Λούι, αυτό δεν είναι σάτυρα. Δεν είναι σάτυρα, γιατί αυτό είναι ρόλο. Δεν είναι ανθρώπινο πρόβλημα. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ. Μπορούμε να το κρίνουμε όμω τα χειρότερα. Όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί όμω δεν ακουγόμαστε. Πιστεύετε ότι σάτυρα του Λάκη. Η σάτυρα του Λάκη δεν είναι καλή. Έχει κάνει ρόλο και εκεί πολλές φορές. Στους μύθους, ας πούμε, έχει κάνει ρόλο. Και μπορώ να διαφωνώ, κύριε Ραπτόπουλε, και αυτό να μην το θεωρώ σάτυρα, γιατί η σάτυρα για μένα σταματάει εκεί που υπάρχει το πρόβλημα του ανθρώπου. Ποιο είναι όταν πρόβλημα. Υπάρχει φυσική ανικανότητα, δεν είναι σάτυρα. Δεν είναι σάτυρα αυτό που κάνει ο κύριος Λαζόπουλος εκείνη τη στιγμή. Για μένα δεν είναι σάτυρα αυτό που κάνετε εσείς. Και τι είναι σάτυρα? Οτιδήποτε το οποίο μπορεί να εκθέτει την εξουσία και τους ανθρώπους που διαχειρίζονται εξουσία. Μόνο η εξουσία είναι. Αυτούς μπορείτε να τους σατιρίσετε. Αλλά τους ανθρώπους οι οποίοι στερούν, άνθρωποι οι οποίοι είναι κουτσοί, είναι τυφλοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν δικαιούται κανένας, ούτε ο σατυρικός συγγραφέας να το σατιρίζει. Άλλο ο ρόλος και άλλο το ανθρώπινο πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα λοιπόν, να απαντήσω. Ναι. Αν έχει λοιπόν πρόβλημα ο κύριος με την ομιλία του. Έχει ένα πρόβλημα. Δεκτών. Παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο στην εκπομπή. Ο ίδιος. Ναι. Δεν τον βγάζω εγώ για να τον σατιρίσω. Ούτε έχω προσχεδιάσει εγώ να σατιρίσω κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα. Εντάξει. Βγαίνει αυτός. Βγαίνει ένα γέλιο. Εσείς την πρώτη φορά γελάσατε. Αν δεν ήταν τα μπλοκ. Αν δεν ήταν τα μπλοκ. Τη δεύτερη φορά θα σας έπιανε μεγάλη ευαισθησία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε που μας έπιασε ευαισθησία, κύριε Ραπτόπουλε. Να σας πω πολύ ειλικρινά. Την πρώτη φορά που το είδαμε, εγώ σας μιλώ σωστά, Ματίνα. Η Φέιλε το κατάλαβε. Εγώ, σαν τηλεθεάτρια, θεώρησα ότι ο άνθρωπος είναι μεθυσμένος ή οτιδήποτε. Δεν κατάλαβα ότι ήταν πρόβλημα υγείας. Όταν μετά άρχισε να γίνεται ένας πανικός, όχι μόνο από συγγενείς, αλλά και από ανθρώπους που έχουν έναν συγγενή ή έναν άνθρωπο στο φιλικό τους περιβάλλον που έχει κάποιο πρόβλημα με την ομιλία του και αισθάνθηκαν ντροπή που ένα τέτοιο πρόβλημα γίνεται αντικείμενο χλεβασμού. Την ερώτηση, τότε δεν με πείραξε τη δεύτερη φορά. Κάτι. Σε είστε δεύτερη σίγουροι, ανάγνωση με πείραξε, κύριε Ραπτόπουλε. Είστε σίγουροι, εγώ πηγαίνω στα γήπεδα 30 χρόνια με 40 χρόνια. Μάλιστα. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι φίλοι, οπαδοί κτλ. Έχουν κάνει κάτι χαράλαμπους. Και αντί να πάνε ευθεία κάνουν κάτι τέτοια. Και έρχονται και κατά πάνω σου. Αυτό δεν μπορώ ξέρεις. Να το ξέρω, γιατί δεν ήμουν στο σπίτι του τηλεθεατή σας να ξέρω εμένα, τι έκανε και αν ήρθε. Εμένα ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής. 3 χρονών περπάτησα το γήπεδο Χαριλάου πρώτη φορά και τη Τούμπας. Ξέρω πολύ καλύτερα από σένα. Κοσί λέει να μισό λεπτό θέλει να το απαντήσω, επειδή δεν ρωτήσε κάτι. Ξέρω πολύ καλύτερα τον οπαδό. Ναι, αλλά θέλω να μείνουμε στην ουσία. Και στην ουσία θα πω. Θέλω να απαντήσω σε αυτό που μου είπε. Να σε πάρω μια μέρα στην Τούμπας. Εσένα να σε πάρω μια μέρα στην Τούμπας. Σε πάω Ολυμπιακός να δεις τι γίνεται. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Και κύριε Ραπτόπουλε, δεν ήμουν στο σπίτι του τηλεθεατή σας να ξέρω τι κάπνισε και τι είχε. Αλλά όταν δεν είχε πρόβλημα. Και εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην είχε πρόβλημα. Και οι συγγενείς του γιατί στείλανε γράμμα για να γίνει δώρος. Και οι συγγενείς του μετά από ένα χρόνο θυμήθηκαν να στείλουν το γράμμα. Μπορεί να μην το είδανε ρε Σιάγγελε. Μα δεν τον είχαν δει όταν βγήκε. Ο βιολογικός είναι ο Πυρίωχος εκεί μέσα. Λοιπόν, ο κύριος Πυρίωχος λέει. Επειδή δεν μαζί σας είναι ο μόνος λογικός. Πριν ένα χρόνο έγινε αυτή η εκπομπή. Γιατί γίνεται τώρα τόσο άλλος, επειδή την έβγαλε ο Λάκης. Μα πού να ξέρω εγώ αν οι συγγενείς το είδαν όταν βγήκε. Τι ώρα έγινε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, 2 το βράδυ. Εδώ μιλάς με τον Ραπτόπουλο, ο οποίος κάνει 4 ώρες ραδιόφωνο τη μέρα. Είναι πρώτος σε ακροαματικότητα. Το ξέρουμε, είστε... Σταμάτα. Και σε ένα κανάλι τοπικό που άμα στρίψει το λιτόχρονο δεν το βλέπει κανένας, έχει 700 μηνύματα την Κυριακή μαζί με αθλητική Κυριακή. Μάθε ποιος είναι ο Ραπτόπουλος στη Θεσσαλονίκη και μετά άλλα να μιλήσει εσύ με μένα. Μα γιατί είστε επιθετικός. Είμαστε θεατρικό, ανακοινωθένω ότι ο άλλος έχει πρόβλημα. Γιατί είστε επιθετικός. Γιατί είστε επιθετικός. Γιατί πιέζει και ο χρόνος και να καταλάβουμε τι έχει συμβεί με το συγκεκριμένο. Τίποτα δεν έγινε. Να σου μιλήσω ευθέως. Εάν συναντούσα στον δρόμο και ξαφνικά ένας άνθρωπος ερχόταν να μου ζητήσει πληροφορίες, να μου ζητήσει κάτι και είχε ένα πρόβλημα ομιλίας, μπορεί αυθόρμητα, χωρίς να το θέλω, να μου έβγει, ας πούμε, ένα γέλιο. Αλλά σίγουρα 100% θα προσπαθούσα να το κρατήσω, γιατί ποτέ δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να κοροϊδέψει έναν άνθρωπο. Για να ηρεμήσουμε αυτή λίγο. Τη συστολή την είδαμε και ωραία. Σε σένα, που κρυβόσουν και προσπάθησες όντως να το κρύψεις. Ακούστε κάτι. Λοιπόν, επειδή δεν με ξέρετε στην Αθήνα, φαντάζομαι, εγώ, σαν Ραπτόπουλος, καλά, δεν είναι. Κουστί, και εγώ από πάνω είμαι. Τώρα μη μου λες εμένα. Τι μέρα είμαι, μάμα μου, να διαβάζω σε λίγο. Καλά, δεν θα πάψουν τώρα τα δέντρα. Εγώ κάνω. Εγώ καταρχήν αυτοσαρκάζομαι στις εκπομπές μου. Καλό, σωστό. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν αυτοσαρκάζεται, είτε για την εμφάνισή του, είτε για την οικονομική του κατάσταση, είτε για την πόλη του που ξέρω εγώ είναι κάπως,
έχει το δικαίωμα να σατηρήσει. Μια χαρά είναι η πόλη σου. Η πόλη μας. Η πόλη, μια χαρά να την κοπάνεις, σε πήγες κάτω. Άμα ήταν γιατί δεν έμενες εδώ και εσύ, αφού είναι καλά η πόλη σου. Έτσι δεν είναι. Η πόλη μου είναι το Κυρκής πρώτο. Έλα στο γύρο που ανακάνεις. Η εκπομπή στο Άλτερ πήγες όμως. Ήμουν στο Κυρκή Μακεδονία. Καλά είναι η πόλη, έφυγες όμως. Έφυγες ρε Φέη. Και επειδή έφυγε τώρα δεν θα στήσουμε. Μια χαρά είναι η πόλη, αλλά έφυγες. Πώς είναι μια χαρά. Δεν είναι το θέμα μας. Για να δουλέψεις εδώ πέρα. Για να δουλέψεις. Δούλευα. Α, δούλευες, αλλά έφυγες. Ναι. Μείνες εδώ. Και τι, εσύ όμως είχες πρόταση, κάτι τώρα Κωστή, γιατί θα μου βγει και εμένα το βορειοελλαδίτικό μου. Εσύ γιατί? Τώρα δηλαδή, άμα σου γίνει πρόταση να κάνεις την εκπομπή που κάνεις στον Αντένα, στο Alter, στο Mega, στο Star, θα πεις όχι. Γιατί για μαλάκα με περνάς. Τι θα πεις. Φυσικά θα πω ναι. Είδες τι πω. Φυσικά θα πω ναι. Τι λέει πρόταση μου. Η πόλη μου και αυτά, η πόλη μου. Ωραία, το μαλλί είναι πια πολύ τώρα. Ποια πόλη βρε τώρα και παραμύθια η πόλη. Ναι, γι' αυτό δεν μου φουλάς, φύγε και μεταξωτές κορδέλες. Αυτά τα λένε και οι παοξίδες παίκτες και οι Αριανοί. Αγαπάω τον ΠΑΟΚ και του κάνει άλλος πρόταση με ένα εκατομμύριο ο Βαρδινογιάννης. Είπε επαγγελματίας λέει. Τι αγαπάς τον ΠΑΟΚ ρε μπαγάσα. Τι αγαπάς τον ΠΑΟΚ ρε μπαγάσα. Έχετε πολύ πλάκα με αυτά που λέτε. Και που ναι. Αυτό είναι λάκα σάτυρα που κάνετε. Σ' αγάπησε στα όχι. Πράξη, αυτό που κάνετε είναι σάτυρα, αυτό λέω. Αυτό είναι σάτυρα. Μα εγώ, κοίταξε. Έτσι θέλουμε να σας βλέπουμε. Περίοχε, τις εκπομπές εγώ σατυρικές τις κάνω, γιατί έχω και ένα 30% ανέργους. Σε έχω δει πολλές φορές, ξέρω. Μπράβο. Έχω και 30% ανέργους. Ο άλλος έχει να πάει με γυναίκα 8 μήνες. Είμαστε παρηγοριά εδώ πάνω. Τι γέλα. Τι γέλα. Κοινωνικό φαινόμενο. Ο άλλος έχει να πάει 8 μήνες με γυναίκα. 12-2 ακούει αυτό. Έρχεται η πρόταση από Αθήνα μετά τη σημερινή εμφάνιση. Δεν βλέπω εγώ. Έλα τώρα με ντρέπεσαι κιόλα. Προσκυνώ. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Κοίταξε, για να. Ναι, downtown εξώφυλλο νύχτα. Και η επόμενη φορά που θα είναι γυμνή. Την παρακολουθώ χρόνια και τη θεωρώ πολύ καλή δημοσιογράφο. Άσχετα αν μαλώσαμε σήμερα. Δεν σε πειράζει. Άλλωστε μας χωρίζει άβυσος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και δηλωμένη. Οπότε όμως μπορώ να κάνω μια συζήτηση μαζί σας. Πέρα από την κόντρα, σε θεωρώ μια πολύ καλή δημοσιογράφο και σοβαρή. Τώρα αυτό που έγινε μεταξύ μας είχαμε μια διαφωνία. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Έτσι, για τον τηλεοπτικό αέρα. Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά. Γεια σας. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας και στην πόλη μας. Λοιπόν. Εντάξει. Κωστή. Θέλει ο Χαλβάς, βλέπω. Καταναλώνω. Για να πω λίγο μία τα μηνύματα. Μην είναι κενό. Μάλιστα. Στο 54% για να κερδίσετε.